Πριν μερικές μέρες στο διαδίκτυο είδα μια ανάρτηση ενός φίλου επιστήμονα του Σπύρου Γκέλη, ο οποίος είναι βιολόγος, είναι επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο, με τίτλο «Έξυπνοι ή χαζοί άνθρωποι». Καταρχήν, ο τίτλος και μόνο κεντρίζει το ενδιαφέρον. Διαβάζοντας όμως, μπαίνοντας στις 850 λέξεις του, έβλεπα πράγματα που ήταν και περισσότερη κουβέντα ή βοηθούν σε αυτό που λέμε αναζήτηση σε μια δεδομένα και σε μια εποχή που μάλλον τα είχαμε αφήσει τα θέματα αυτά ως δεδομένα. Σπύρο, γεια σου. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, να το πάρω από τον τίτλο καταρχήν που μου άρεσε πάρα πολύ. Αν μιλάμε για έξυπνους ιούς. Ναι. Τον τίτλο να πω ότι τον εμπνεύστηκα από ένα tweet που είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που έλεγε συνέχεια πόσο έξυπνος είναι ο ιός και πόσο έξυπνος είναι ο ιός, αλλά εμείς είμαστε πιο έξυπνοι και θα τον νικήσουμε. Yeah. Αυτό με ερέτησε και εμένα να γράψω τον τίτλο. Η αλήθεια είναι ότι για τους ιούς δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν είναι καν ζωντανοί οργανισμοί. Δεν έχουν όλα τα στοιχεία των ζωντανών οργανισμών, οπότε δεν χρειάζεται να μιλάμε για έξυπνάδα. Ας το πάρουμε από εκεί. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε να πιάσουμε καλύτερα τους χαζούς ανθρώπους. Πιο εύκολο είναι. Πιο εύκολο θα βγάλουμε άκρη. Η εξυπνάδα των ανθρώπων όμως παρεμβαίνει χρόνια και συστηματικά σε αυτό που λέμε οικοσύστημα. Και να δούμε τώρα από τη δική σου ματιά αν το ένα έχει σχέση με το άλλο. Δηλαδή οι πανδημίες ή αυτές οι αρρώστιες έχουν σχέση με την παρεμβατικότητα του ανθρώπινου παράγοντα. Έχουν σχέση, έχουν σχεδόν άμεση σχέση. Να ξεκινήσω την απάντηση από αυτό σε πρώτη φάση και να πω ότι αυτό που παρεμβαίνει δεν είναι ακριβώς η εξυπνάδα του ανθρώπου. Αυτό που παρεμβαίνει είναι κυρίως η ανάγκη του ανθρώπου σε συνδυασμό με την ανάγκη για κέρδος η οποία παρεμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει ένα δεδομένο που είναι οι ανθρώπινες ανάγκες οι οποίες συνεχώς αυξάνονται όσο αυξάνονται ο ανθρώπινος πληθυσμός. Έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίος αυξάνεται, για να το πω πιο απλά, γίνεται και πρέπει να ταϊστεί, πρέπει να φάει. Οπότε αναγκαστικά χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους από αυτό που λέμε οικοσύστημα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτούς τους πόρους δεν τους παίρνουμε με βάση τις ανάγκες μας. Ακριβώς. Τους παίρνουμε περισσότερο με βάση άλλα κριτήρια και με βάση αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Οπότε... Να σε ρωτήσω, δηλαδή πριν 100 χρόνια, στον προηγούμενο αιώνα, και πιο πριν δεν είχαμε πανδημίες, θα μπορούσαμε να πούμε πάλι ότι ο καπιταλισμός είναι η βασική ευθύνη ή παίζει ρόλο στο κομμάτι αυτό? Παίζει ρόλο. Τα δεδομένα λένε ότι από τη δεκαετία του 50 και μετά, κάθε δεκαετία τριπλασιάζονται οι πανδημίες. Δηλαδή, αν είχαμε τη δεκαετία του 50 χ πανδημίες, έχουμε 3 χ και μετά 27 χ. Αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό οι πανδημίες στις οποίες έχουμε. Άρα, μοιραία παίζει ρόλο. Είναι το, για να το εξηγήσω λίγο, γιατί το λέμε θεωρητικά και για κάποιον που δεν έχει διαβάσει το άρθρο, είναι δύο μεγάλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ο ένας έχει να κάνει με αυτό που λέμε κατακαιρματισμός ενδιαιτημάτων, η αποδάσωση δηλαδή. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις οι οποίες αποψηλώνονται για πολλούς λόγους και ένας κύριος από αυτούς είναι για να μπορούν να καλλιεργηθούν για να παρέχουν τροφή. Και κυρίως για να παρέχουν τροφή με έναν τρόπο που το λέμε μη βιώσιμο στην επιστήμη. Άρα, επειδή καλλιεργούμε ζώα που τρώμε κυρίως και επειδή τα ζώα αυτά πρέπει να πάνε να φάνε τα φυτά με τα οποία θα μεγαλώσουν, τι κάνουμε, γκρεμίζουμε το μισό Αμαζόνιο, ισοπεδώνουμε το μισό Αμαζόνιο για να μπορούμε να καλλιεργούμε τα φυτά, κυρίως σόγια ας πούμε, που θα φάνε τα ζώα τα οποία μετά θα τα φάμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι άγριας ζωής, άγριων ζώων δηλαδή, το οποίο μέσα σε πολλά άλλα κουβαλάει πάνω του και κάποιους ιούς και κάποιους μολυσματικούς παράγοντες. Αυτά τα ζώα, όταν φεύγουν από τα δάση, αυτά τα οποία εμείς καταστρέφουμε, κάπου πρέπει να πάνε. Και όσο περισσότερη φύση καταστρέφουμε, αναγκαστικά αυτά τα ζώα έρχονται τόσο περισσότερο κοντά μας. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται και τα μέρη που υπάρχουν άνθρωποι σε μέρη που δεν υπήρχαν.
Άρα, ερχόμαστε για να το κλείσω αυτό, ερχόμαστε σε επαφή με ζώα που δεν θα ερχόμασταν σε κανονικές συνθήκες και άρα με τους ιούς που κουβαλάνε. Οι μονοκαλλιέργειες παίζουν ρόλο σε αυτό? Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Οι μονοκαλλιέργειες παίζουν ρόλο. Γιατί αυτό είναι πιο σύνθετο. Τα οικοσυστήματα κουβαλάνε μέσα τους αυτό που λέμε ποικιλότητα, αυτό που λέμε βιοποικιλότητα. Σε ένα κομμάτι είναι και η γενετική ποικιλότητα. Γενετική ποικιλότητα σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος, κάθε άτομο, κάθε διαφορετικό ζώο ενός είδους, κάθε διαφορετικό φυτό ενός είδους έχει μέσα του ένα γενετικό υλικό το οποίο είναι ποικιλόμορφο. Και εγώ και εσύ είμαστε άνθρωποι, αλλά το δικό μου γενετικό υλικό είναι διαφορετικό από το δικό σου. Με αποτέλεσμα, όταν κάνει κανείς μία μονοκαλλιέργεια, στην ουσία τι κάνει, ισοπεδώνει τη γενετική ποικιλότητα που υπάρχει σε ένα χώρο. Γιατί αυτό όταν σημαίνει δηλαδή ότι έχω παρέμβαση και στο γενότυπο και στο φαινότυπο ή μόνο στο φαινότυπο? Δεν είναι γενότυπος, δεν είναι ένας γενότυπος όπως είναι ο γενότυπός μου και ο φαινότυπός μου δικός μου, αλλά είναι αυτό που λέμε σε επίπεδο πληθυσμιακό. Παρεμβαίνουμε στη γενετική ποικιλότητα όλου του πληθυσμού και στην ουσία την καταρκούμε με μια μονοκαλλιέργεια. Αυτό σημαίνει ότι από όλους τους διαφορετικούς, τους εκατοντάδες ή τους χιλιάδες γενοτύπους που μπορεί να υπήρχαν σε ένα μέρος, εμείς όλους αυτούς τους πετάμε και κρατάμε ένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αυτός ο γενότυπος δεν είναι ικανός να ανταπεξέλθει σε μια αρρώστια, και ότι δεν λέω μόνο για ανθρώπινες αρρώστιες, και αρρώστιες των φυτών, ας πούμε. Έτσι, αν αυτός ο γενότυπος που επιλέξαμε στη μονοκαλλιέργεια της ντομάτας μας, ας πούμε, είναι ευαίσθητος σε ένα έντομο το οποίο θα έρθει σε εκείνο το χωράφι γιατί του γκρέμισες, του ξύλωσες στο δάσος, οπότε μετακινείται, τότε θα καταστραφεί και η καλλιέργεια. Σπυρό, όπου κάνω μια κουβέντα που ήθελα πάρα πολύ να την κάνω. Η λογική και του κινήματος για την επιστροφή ή τη διατήρηση του παραδοσιακού σπόρου παίζει ρόλο σε αυτή τη μάχη που συζητάμε σήμερα. Υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα που αναπτύσσεται ήδη. Υπάρχει. Παίζει το ρόλο. Η γενική εικόνα είναι ότι όσο περισσότερη ποικιλία έχουμε, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Ειδικά οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι ποικιλίες οι οποίες σε γενικές γραμμές έχουν καλλιεργηθεί τοπικά, οπότε είναι και πιο προσαρμοσμένες να ζουν στις τοπικές συνθήκες. Να σε ρωτήσω όμως. Και εδώ, με αυτή την έννοια είναι καλύτερες. Ναι, να σε ρωτήσω. Εδώ όμως είχαμε μια πολύ σημαντική, έχουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, αρνητικές για μένα, του διεθνούς παράγοντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και με λογικές ότι να απαγορεύεται να έχω μπαξέ ή να πρέπει να καλλιεργώ συγκεκριμένες πιστοποιημένους σπόρους από συγκεκριμένες εταιρείες, Ισραηλινές επί το πλήστον, όπου εγώ έβαζα ένα ζήτημα ότι αν μέσα από το γενότυπο παρεμβαίνω, σε λίγο παρεμβαίνω ουσιαστικά στον άνθρωπο, δηλαδή μέσα από τη διαδικασία της τροφής δημιουργώ ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα μπορούσα ενδεχομένως σε ένα τέτοιο εργαστήριο. Είναι ένα σενάριο αυτό. Το κυριότερο σενάριο είναι ότι όμως θα μου απαντήσεις, γιατί αυτό, εντάξει, μην φανώ ότι είμαι ο τρελός του χωριού που το λέει, αλλά ήταν το αγαπημένο μάθημα η γενετική όταν ήμουν πιτσιρικάς και γι' αυτό. Όμως, από την άλλη, γιατί παρεμβαίνει ο διεθνής παράγοντας στη μονοκαλλιέργεια συγκεκριμένων σπόρων, παραδείγματος χάρη? Γιατί δεν επιπρέπει να έχουμε... Είναι ζητούμενο να έχουμε παραδοσιακούς σπόρους? Είναι αυτό που λέω, ο στρεβλός τρόπος με τον οποίο αποφασίζουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Όταν οι εταιρείες βλέπουν ότι μπορούν να ελέγχουν την παραγωγή και μπορούν αυτοί μόνο αυτές οι εταιρείες να πουλάνε ένα σπόρο τον οποίο θα καλλιεργούν και ο οποίος θα έχει επιλεγμένα χαρακτηριστικά και ο οποίος θα είναι τροποποιημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί καν να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο στο σπόρο όπως κάνανε παλιά και να πρέπει να τον ξαναγοράσεις κάθε χρόνο για να είναι ο καλλιεργητής ΕΣΑΗ εξαρτημένος από την εταιρεία που πουλάει στους σπόρους, και αυτή την πολιτική την υιοθετούν τα κράτη ή η Ένωση ή οποιοδήποτε άλλος, τότε καταλήξει εκεί. Αυτό είναι απλή απάντηση. Σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, που δεν είναι κομμάτι της επιστήμης, είναι κομμάτι της πολιτικής, είναι τόσο απλή απάντηση. Και
Αυτό είναι αυτό που είπα στην αρχή, ο στρεβλός τρόπος να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Δηλαδή, τρόποι πολιτικές και πρακτικές που ξεκινάνε από καλλιεργητικές πρακτικές και φτάνουν μέχρι τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κάποτε αποφάσισε οριζόντια ότι αυτή η χώρα θα σταματήσει να καλλιεργεί πράγματα και θα έχει μόνο τουρίστες, η άλλη χώρα θα παράγει αυτοκίνητα, η άλλη χώρα θα κάνει αυτό. Αυτά ήταν πολιτικά παιχνίδια τα οποία επικράτησαν και που σιγά σιγά μας φέρνουν σε αυτά τα διέξοδα που μας φέρνουν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη φύση με τον τρόπο που κάποιοι θα θέλαμε να την ελέγξουμε. Αν υπάρχει ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει, είναι αυτό. Η φύση δεν είναι του χεριού μας. Εμείς είμαστε στο χέρι της φύσης. Mm. Τώρα, βλέπεις να βάζουν μυαλό από τα νέα δεδομένα ή ήταν λίγο την μπάλα στην εξέδρα? Νομίζω πως όχι. Δεν φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν φαίνεται άμεσα αυτό. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι η ίδια ιστορία με, την, ας πούμε, με τα ορυκτά καύσιμα. Πόσα χρόνια προσπαθούμε να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα? Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό. Δηλαδή, η συζήτηση έχει ξεκινήσει 30-40 χρόνια. Οι τεχνολογίες υπάρχουν, αλλά οι τεχνολογίες υπάρχουν όσο επιτρέπουν οι εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται τα ορυκτά καύσιμα. Με τις αντίστοιχες πολιτικές. Το ίδιο συμβαίνει σχεδόν σε κάθε φυσικό πλούτο που έχουμε και στο βιολογικό πλούτο, ο οποίος αποτελεί την τροφή μας. Όμως τα νούμερα είναι τρομακτικά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια νούμερα που ίσως δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, πάνω από το 85% όλων των θηλαστικών που υπάρχουν πάνω στη Γη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ή άνθρωποι ή εκτρεφόμενα ζώα από τα θηλαστικά. Και τι σημαίνει αυτό, πώς βρέθηκαν να είναι πάνω από το 85%? Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν εξαλειφθεί περίπου το 60% από τα, αυτό που κοινώς λέμε ζώα, θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και ψάρια. 60% μείωση, αν αυτό σήμαινε, αν το βάζαμε στον ανθρώπινο πληθυσμό, για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει, ας πούμε, να μειωθεί ο ανθρώπινος πληθυσμός, θα σήμαινε να αδειάσει η Βόρεια και η Νότια Αμερική, η Ευρώπη, η Αφρική, η Κίνα και η Οκεανία. Δηλαδή, οι επεμβάσεις που έχουμε κάνει είναι σαρωτικές. Είναι σαρωτικές και είναι σαν να αφήνεις το χωράφι σου, σαν να αφήνεις την πόλη σου αφύλαχτη, σαν να ρίχνεις τα κάστρα. Η βιοπικιλότητα είναι ένα κάστρο που προστατεύει όλη τη φύση και μαζί και εμάς από διάφορα προβλήματα. Ένα από τα οποία είναι και η πανδημία. Όσο εμείς αυτά τα κάστρα τα ρίχνουμε το ένα μετά το άλλο, τόσο πιο ευάλωτοι θα είμαστε. Αυτό συμβαίνει. Και ποιος θα κερδίσει, Σπύρο? Αυτοί που κερδίζουν πάντα. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Και για όσους που κερδίζουν. Αυτοί δεν κερδίζουν πάντα. Καλά, μερικές φορές κερδίζουν και είναι διάνοι. Αλλά... καλά που έστε. Έμαθες κάτι περισσότερο με αυτό το κορονοϊό ως επιστήμονας? Σου είπε κάτι καινούριο? Όχι, ως επιστήμονας η αλήθεια είναι ότι δεν έμαθα κάτι. Αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο επαναλαμβάνεται. Έχει επαναληφθεί δηλαδή και άλλες πανδημίες έχουν ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο. Η γρίπη των πτηνών ξεκίνησε έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Ο έμπολα ξεκίνησε έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή από τον κατακαιρματισμό των ενδιαιτημάτων, από την αποψήλωση δασών που αναγκάζουν τα ζώα αυτά να μετακινηθούν μαζικά και να έρθουν κοντά σε ανθρώπινους πληθυσμούς που δεν ερχόντουσαν, έχουν ξεκινήσει και άλλες πανδημίες. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ίσως είναι πιο εύκολο να λυθεί. Το ζήτημα του εμπορίου της άγριας πανίδας. Αυτό που συμβαίνει κατά κόρον σε χώρες με πολύ μεγάλο πληθυσμό όπως η Κίνα, όπου εκεί τι κάνουν, αυτές οι λεγόμενες wet factories, οι λεγόμενες wet markets μάλλον, όπου έχουν τα ζώα ζωντανά μέσα σε κλουβιά, συνοστισμένα σε πάρα πολύ μικρούς χώρους και σε πάρα πολύ μικρά κλουβιά, πολλά από τα οποία είναι άρρωστα και ερχόμενα τόσο κοντά μαζί τους, φτιάχνουν στην ουσία ένα εργαστήριο εντός εισαγωγικών μετάδοσης ιών. Αυτοί οι ζωνοτικοί ή αυτοί που μεταπηδούν δηλαδή από τα ζώα στον άνθρωπο, το μεταπηδούν εδώ πάει σε εισαγωγικά για να μην μπερδευόμαστε, γιατί εμπλέκονται διαδικασίες εξέλιξης, έρχονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα ζώα τα οποία τα έχεις ζωντανά, τα οποία τα σφάζεις επί τόπου για να τα καταναλώσεις. Κάποια από αυτά τα καταναλώνουν και ζωντανά στην Ασία.
δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Σε αυτό το κομμάτι φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος με τον κορονοϊό. Άκουσα ότι κάποιες μεγάλες πόλεις της Κίνας αποφάσισαν, ας πούμε, να σταματήσουν τις αγορές σκυλιών. Mm. Τις αγορές στις οποίες έχουν σκυλιά για κατανάλωση κρέατος. Φαίνεται δηλαδή ότι σε κάποιο μικρό επίπεδο υπάρχει κάποια αντίδραση. Αλλά αυτή δεν φτάνει, αν με ρωτάς. Να σου ρωτήσω ένα τελευταίο. Θα μπορούσε μια χώρα, η Ελλάδα, προκειμένου να έχει μια άλλη πολιτική για να είναι πιο δυνατός ο πληθυσμός της σε τέτοιες κρίσεις? Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να έχει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ υψηλής βιοποικιλότητας. Αυτό έπρεπε να πω, ότι έχει τα χαρακτηριστικά υψηλής βιοποικιλότητας. Έχει τα χαρακτηριστικά. Η Μεσόγειος γενικά θεωρείται ένα από τα θερμά σημεία βιοποικιλότητας, έτσι ονομάζονται, biodiversity hotspots, ένα από τα 15 θερμά σημεία βιοποικιλότητας, και η Ελλάδα είναι μέσα στη Μεσόγειο και μάλιστα έχει πολύ υψηλή βιοποικιλότητα, τουλάχιστον η φυτική ποικιλότητα, σε επίπεδο φυτών έχουμε πάρα πολύ υψηλή ποικιλότητα, και αυτό θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε με διάφορους τρόπους που μπορεί να κυμαίνονται από την καλλιέργεια, ας πούμε, των παραδοσιακών σπόρων, αλλά και από την ίδια τη φύση, η οποία έχει τόσο να προσφέρει και στο επίπεδο της αισθητικής αξίας της ποικιλότητας. Αυτό που λέμε οικοτουρισμός. Έτσι, ας πούμε, αντί να παίρνουμε ένα δάσος στην ορεινή Χαλκιδική και να το ξυλώνουμε όλο για να βγάλουμε ένα μέταλλο από εκεί πέρα, θα μπορούσαμε αυτό το δάσος, το οποίο είναι υπέροχο και παρθένο, να βγάζουμε πολύ περισσότερα χρήματα με τον οικοτουρισμό, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε τη ζωή τους μέσα στα λαγούμια να περνούσαν τη ζωή τους κάνοντας όμορφες ξεναγήσεις στη φύση και κάνοντας διάφορα workshops καλλιέργειας παραδοσιακών καρπών, φρούτων και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να κάνει κανείς. Ειδικά σε μια μικρή χώρα όπως είναι η δικιά μας, που είναι μια τεράστια χώρα, η οποία όμως έχει πολύ υψηλό ανάγλυφο, γιατί έχει σχεδόν όλα τα οικοσυστήματα. Η Ελλάδα είναι από αυτές τις χώρες οι οποίες μπορεί να βρεις από ημιερημικά οικοσυστήματα, όπως είναι το δάσος του Βάη στην Κρήτη, μέχρι αλπικά οικοσυστήματα, όπως είναι τα μεγάλα μας βουνά. Έχουμε δηλαδή σχεδόν όλα τα οικοσυστήματα σε αυτή την τόσο μικρή χώρα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με αυτό. Ο Γράμμος είναι ένα παράδειγμα, δηλαδή. Ο Γράμμος. Τα περισσότερα βουνά. Η Ήπειρος, ας πούμε, έχει αδιανόητη φύση. Πολύ διαφορετική από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Πήρω, να σου ρωτήσω κάτι. Κουράστηκα πια. Φανταστούν και οι άλλοι. Κουράστηκα. Δηλαδή, και αν βλέπω τα σενάρια, δεν λέω τα πολιτικά σενάρια τα οποία θα έρθουν σε συγκρούσεις και έτσι κι αλλιώς δεν θα ευχαριστούμε, αλλά ότι το Σεπτέμβρη ενδέχεται να είναι. Και ρωτάω ένα επιστήμονα, δηλαδή, θα πάει έτσι αυτό το πράγμα, και έτσι πρέπει να πάει? Όταν λες έτσι, εννοείς σε σχέση με την καραντίνα? Σε σχέση με την καραντίνα, η καραντίνα βγάζει και άλλα πράγματα. Βγάζει αλλαγή συμπεριφοράς των ανθρώπων. Βγάζει μεγάλες πράγματα, τα οποία όταν λέω θα τα βρούμε μπροστά μας, θα πρέπει να είμαστε όρημοι να τα αντιμετωπίσουμε και να τα ανατρέψουμε κιόλας. Να ξαναπάμε σε αυτά που ξέραμε. Ναι. Να πάμε, να αγκαλιάζουμε, να μιλάμε, να συναστροφόμαστε. Δεν μπορεί να γίνει μια φοβική κοινωνία. Φοβάμαι αυτό, δηλαδή, τη δημιουργία μιας φοβικής κοινωνίας και μιας κοινωνίας η οποία θα περιορίσει δημοκρατικές ελευθερίες, δεν λέω μόνο για την Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη λογική του δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Αυτό είναι ένας πραγματικός φόβος και υπαρκτός. Θέλω να πω ότι όσο αυτό το πράγμα μεγαλώνει η διάρκεια του, γίνεται καθεστώς. Δεν είναι μια παρένθεση, είναι πια μια κατάσταση. Είμαστε στο δεύτερο μήνα πια. Αλήθεια είναι. Υπάρχει ένα κομμάτι αισιόδοξο σε αυτό. Και νομίζω ότι το αισιόδοξο κομμάτι είναι η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση αναζητάει την επαφή και την όποιο είδους επαφή και τη συντροφικότητα και τις παρέες, την επαφή, και θα βρει τρόπους να ανταπεξέλθει. Εγώ, ας πούμε, επισκέφτηκα την Κίνα το 2016, η οποία είχε περάσει πανδημία SARS. Και οι άνθρωποι ζούσαν σχεδόν κανονικά. Ναι, υπήρχε ένα 1% του πληθυσμού το οποίο φορούσε μάσκα, και σε εμάς τότε φαινόταν πολύ περίεργο, γιατί δεν τα είχαμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Αλλά οι άνθρωποι βρίσκουν, όπως και τα οικοσυστήματα βρίσκουν τις ισορροπίες τους, αν τα αφήσει κανείς
να βρουν τις ισορροπίες τους. Το θέμα είναι ότι αυτή η ερώτηση πρέπει να γίνει σε όλους μας, το πώς θέλουμε να ζούμε δηλαδή, στην καθημερινότητά μας. Γιατί αν στην καθημερινότητά μας συνεχίζουμε να καταναλώνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, ωραία, γιατί από τα πράγματα που ήθελα να πω και δεν είπα, ότι όλη αυτή η τεράστια καταστροφή των οικοσυστημάτων που γίνεται για να παράξουμε φαΐ, στο δυτικό κόσμο, το 40% αυτού του φαγητού το πετάμε μετά. Άρα, κάθε ένας από εμάς, κάθε φορά που φτιάχνει δεκαπλάσιο φαγητό και το πετάει ελαφρά την καρδία, συμβάλλει στο να έχουμε τις καταστάσεις που έχουμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι κεντρικές πολιτικές, που είναι και οι κεντρικές πολιτικές και είναι και η οικονομία, έτσι τεράστια ποσά σπαταλώνται, πράγματα που δεν αναφέρθηκα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το εισαγωγή κρέατος από τη Βραζιλία. Γιατί πρέπει να εισάγουμε κρέας από τη Βραζιλία και να καταναλώνονται εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου μόνο και μόνο για να έρθει αυτό το κρέας εδώ στην Ευρώπη? Γιατί πρέπει να παίρνουμε τα λιεύματα από τη Σκωτία, που φεύγουν όλα τα λιεύματα από τη Σκωτία, πηγαίνουν στην Ινδονησία να συσκευαστούν, γιατί εκεί είναι φθηνό το εργατικό δυναμικό, και μετά ξαναγυρνάνε στη Σκωτία για να συσκευαστούν και να πωληθούν σε τιμές Σκωτίας. Και εντωμεταξύ, τόνοι καράβια, τόνοι πετρέλαια, τόνοι μια κινητικότητας, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι απρόβλητη, συμβαίνουν επειδή είναι φθηνό το εργατικό δυναμικό στην Ασία. Κύριε, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Χαρά μου. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια μου χαρά.